Και στην τηλεφωνική γραμμή για να τα συζητήσω όλα αυτά είναι ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, γραμματέας του κινήματος αλλαγής. Καλή σας ημέρα, κύριε Χριστοδουλάκη. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα στο κράτο μας, ευχαριστώ. Πώς φτάσαμε, κύριε Χριστοδουλάκη, στο δεύτερο lockdown? Θα μπορούσε η κατάσταση να είναι διαφορετική και πώς? Και αν θα μπορούσα να συμπληρώσω την ερώτησή μου ρωτώντας σας αν εξαντλήθηκαν τα ισοδύναμα λειτουργικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του δεύτερου κύματος της επιδημίας και αν εκτιμάτε ότι είναι στα όρια της συνταγματικότητας αυτό το δεύτερο lockdown. Θα ήθελα καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή το πρώτο πράγμα που έχουμε απέναντί μας είναι η πανδημία του κορονοϊού, του COVID-19. Και το λέω αυτό γιατί πέραν οποιασδήποτε πολιτική συζήτηση που και εμείς θα κάνουμε φυσικά και οποιασδήποτε κριτική, αυτό που θα καταλάβουμε όλοι είναι ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα και αυτό είναι προτεραιότητα για όλους μας και κατά συνέπεια και η εφαρμογή των μέτρων που κρίνει η Επιστημονική Επιτροπή. Έρχομαι όμως όχι στο αν ήταν αναγκαίο να γίνει τώρα, αλλά στο γιατί φτάσαμε ώστε πιθανώς να είναι αναγκαίο να γίνει τώρα. Έγινε μια πολύ μεγάλη κουβέντα το καλοκαίρι, όπου υπάρχει μια πολύ μεγάλη κριτική και συμφωνούμε και για τα μέτρα και για την εικόνα χαλάρωση από την κυβέρνηση, για τα εγγένεια στις πλατείες με κυβερνητικούς αξιωματούχους που δώσανε λάθος μηνύματα, για ένα πολύ χαλαρό άνοιγμα της εστίασης και του τουρισμού χωρίς σωστά μέτρα, για το πώς άνοιξαν τα χερσαία σύνορα, για τον τουρισμό, για το ποιες ήταν οι πληρότητες πλοίων και αεροπλάνων πέραν των όριων που μπορούσαν να προφυλάξουν τη διασπορά, ακόμα και για τα οικονομικά μέτρα που οδηγούσαν πολλές φορές ο επαγγελματίες μια οριακή εφαρμογή των μέτρων για να διασωθούν οικονομικά. Όμως, αν με επιτρέπετε, θέλω να επισημάνω ότι επειδή πολλοί λένε ότι εντάξει και στην Ευρώπη τα ίδια ζούμε. Άρα... Θα σας το ρωτούσα, θα σας το έλεγα. Ναι, θα σας πρόλαβα λοιπόν. Υπάρχει μια διαφορά. Εμείς τον Ιούνιο ξεκινήσαμε χωρίς ενεργές εστίες διασποράς της νόσου. Δηλαδή σχεδόν με μηδενικά κρούσματα. Και αυτό μας έδινε ένα πολύ καλό χρονικό διάστημα για την προετοιμασία και την πρόληψη απέναντι στον κορονοϊό, ξέροντας ότι το δεύτερο κύμα θα έρθει. Θα ήταν τον Αύγουστο, θα ήταν τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, θα ερχόταν πάντως. Και το ζούμε σήμερα. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε τρία βασικά θέματα που θεωρώ ότι δεν κάναμε. Και θα έπρεπε να τα κάνουμε και θα μπορούσαμε να τα είχαμε κάνει. Νούμερο ένα, το πώς αξιοποιούμε τα τεστ. Δυστυχώς δεν έγιναν ποτέ αυτά τα κινητά συνεργεία της πρωτοβάθμιας που μιλούσαμε όλοι και για τις ευπαθείς ομάδες αλλά και δειγματοληπτικά σε περιοχές για να αξιολογούμε επιδημιολογικά το υλικό φορτίο. Δεν έγινε καμία διατίμηση του κόστους για τα τεστ ή κάλυψη από τον ΕΟΠΗ για να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει και να βοηθήσει έτσι την φυλάξη. Δεν υπήρχε οργανωμένο σχέδιο σε υγειονομικό προσωπικό. Χαρακτηριστικά σας λέω ότι προχθές στο Παπα-Νικολάου, στη Θεσσαλονίκη, πήγαμε να πάθουμε 63 εργαζόμενοι που είναι είτε σε καραντίνα είτε θετικοί στον κορονοϊό και στο ΑΧΕΠΑ 41. Και θυμάστε και το Σεπτέμβριο ότι το εργαστήριο του ΕΚΠΑ, που ήταν το κατεξοχήν που χρησιμοποιείται από τον ΕΟΔΗ, έπεσε το σύστημά του. Που δείχνει ότι δεν υπήρχε καμία προετοιμασία για να ενταχθούν και ιδιωτικά εργαστήρια και περιφερειακά για να μπορέσει να γίνει οργανωμένα έτσι η χνηλά τη κορονοϊού. Νούμερο 2. Κύριε Χριστοδουλάκη, έχουμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Δεν σας ακούμε πλέον καλά. Μήπως με ακούτε τώρα, καλύτερα, ναι, τώρα? Τώρα ναι. Ωραία. Στο δεύτερο είχαμε μείνει. Ακριβώς. Έλεγα το δεύτερο, που είναι ίσως και το σημαντικότερο, που αφορά τις νέες μονάδες όπου ανακοινώνανε διάφορα νούμερα και τελικά μάθαμε ότι οι νέες μονάδες μέθ που ανακοινώνανε ήταν απλά κανονικές μονάδες μέθ, δηλαδή για άλλες κρίσεις, που τις μετέτρεπαν, τις βάφτιζαν σε μονάδες για τον COVID-19. Εκτός από τη δωρεά της Βουλής και του Ιδρύματος Νιάρχος, δεν υπήρχε καμία άλλη επιτυχία καινούργια μονάδα που ακόμα και αυτή η σωτηρία που ήταν από τη δωρεά της Βουλής υπολειτουργεί γιατί δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό. Πάντως αντιλαμβάνεστε ότι και η υλοποίηση μερικών πραγμάτων, ακόμα και μονάδες εντατικής θεραπείας, παίρνουν λίγο χρόνο γιατί χρειάζονται και εξειδικευμένο προσωπικό. Δηλαδή χρειάζεται εκπαίδευση του προσωπικού που θα λειτουργήσει σε αυτές τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Προσωπικά θεωρώ ότι το ιατρικό δυναμικό της χώρας μας και φαίνεται αυτό και από τον κόσμο που φεύγει και στο εξωτερικό υπάρχει υπελπιθώρα στελεχειακού δυναμικού στον χώρο της υγείας. Θεωρώ ότι θα μπορούσε ειδικά στην πολύ κρίσιμη αυτή συγκυρία να έχει επιστρατευτεί για τις ανάγκες αυτές. Ένα παράδειγμα θα σας πω μόνο. Ναι, για να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε τώρα και ποιες είναι οι προτάσεις του κινήματος αλλαγής. Θα απάντηση στο ερώτημά σας ότι οι προσλήψεις ξεκίνησαν σήμερα. 300 εργαζόμενοι, σωστά. Ακριβώς. Δεν είναι ότι δεν υπήρχαν, ξεκίνησαν σήμερα. Αυτοί που προσλαμβάνονται σήμερα θα μπορούσαμε να είχαμε προβλέψει την πρόσληψή τους 3 και 4 μήνες πριν και για να είχαν το χρόνο, αλλά και για να είχαν τελαχωθεί όλες οι μονάδες. Και όσον αφορά και τις οικονομικές προεκτάσεις που μπορεί κάποιος να βάλει ως ανάγκη, είμαστε σε μια συγκυρία στην οποία ακριβώς η απειλή της ανθρώπινης ζωής δεν βάζει μέσα οικονομικό κόστος. Και το δημοσιονομικό περιθώριο που έχουμε, για παράδειγμα, από τη μη ύπαρξη πλέον δημοσιονομικών περιορισμών στον προϋπολογισμό, δεν έχουμε την απέτηση για πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά και η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα αυτά για μένα
σε πρώτη προτεραιότητα έπρεπε να πάνε στο σύστημα υγείας και μετά φυσικά στη στήριξη πανδημικής οικονομίας. Ένα στεράκι πολύ μικρό, και να κλείσω για τα σημεία που θέλω να βάλω, σχολεία και μεταφορές. Σχολεία δεν γίνεται να μην υπάρχει πρόβλεψη να υπάρχουν μέχρι 15 μαθητές σε κάθε τάξη. Μπορούν να βρουν χώρους από τους δήμους, μπορούν να βρουν χώρους συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, μπορούν να προσλάβουν προσωπικό, ακόμα και να μειώσουν την. Γιατί πιστεύετε ότι όμως δεν το έκαναν? Γιατί αυτές τις προτάσεις δεν τις κάνανε μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τις έκαναν και οι ειδικοί. Θυμάμαι δηλαδή χαρακτηριστικά τον Αύγουστο στη δημόσια συζήτηση που άνοιγε από τους εμπειρογνώμονες που προειδοποιούσαν για αυτό το δεύτερο κύμα, ότι θα έρθει ούτως ή άλλως. Μια συγκεκριμένη πρόταση αφορούσε και τα σχολεία και τη λειτουργία. Τι δεν νομίζετε ότι δεν βρέθηκαν αυτοί οι χώροι, δεν υπάρχουν? Τα σχολεία υπάρχουν. Είναι και τα πιο επικίνδυνα, γιατί έχει κατεξοχήν ασυμπτωματικούς ασθενείς που είναι τα μικρά παιδιά, τα οποία μπορούμε να τα δώσουμε σε κάθε σπίτι μετά τον ιό. Πιστεύω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόθεση. Κανείς δεν θέλει να διασπάρει ο ιός. Όμως υπήρχε ανικανότητα, αδυναμία σχεδιασμού, εφαρμογής και υλοποίησης. Λοιπόν, ακόμα τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Ένα τελευταίο, αν με επιτρέπετε, πολύ γρήγορα. Σας επιτρέπω, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο κι εγώ. Σήμερα υπάρχουν 230 οχήματα τα οποία δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης ανταλλακτικών και τεχνικών. Αυτό είναι το πιο εύκολο που έλεγα. Αυτή είναι η απάντηση που δίνει η κυβέρνηση, ότι όντως δεν υπάρχουν αυτά τα. Ναι, μπορούσαμε πέντε μήνες να πάρουν ανταλλακτικά και τεχνικούς. Γι' αυτό το λέμε κι εμείς, επειδή έχουμε καταδείξει ένα οργανωμένο και ολοκληρωμένο σχέδιο προτάσεων από το Μάιο και για την οικονομία. Να το δούμε συνοπτικά λοιπόν. Ποιες είναι οι προτάσεις του κινήματος αλλαγής τώρα, τι μπορεί να γίνει τώρα, ώστε να μην υπάρξει τρίτο lockdown ή συνέχιση, αν θέλετε, του δεύτερου, να μην είναι μόνο για ένα μήνα, να είναι παραπάνω? Κοιτάξτε, το τώρα είναι στις ειδικές συνθήκες που βρισκόμαστε. Τώρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε όλοι είναι να εφαρμόσουμε τα μέτρα. Και το λέω αυτό με κάθε ευθύνη. Στο σημείο που έχουμε φτάσει δυστυχώς, όταν είχαμε 35 νεκρούς χθες, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, στο υγειονομικό σκέλος, είναι να εφαρμόσουμε τα μέτρα με συνέπεια, ευθύνη, σοβαρότητα. Όλοι μας και φυσικά και η πολιτική ηγεσία, η εκάστοτε, να δίνει και το σωστό παράδειγμα. Από εκεί πέρα, συνοδευτικά, έστω και τώρα, η πρώτη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στο πώς μπορεί να στηριχθεί αποτελεσματικότερα το σύστημα υγείας. Σας είπα παραδείγματα για τα κινητά συνεργεία, να αποφύγουμε τη διασπορά της νόσου και την καλύτερη μιλάτηση, διατίμηση του κόστους των τεστ, ένα καλύτερο σχέδιο και για τις μονάδες της φροντίδας, τα γεροκομεία. Είδαμε νέο κρούσμα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για το υγειονομικό προσωπικό ακριβώς. Και επιτέλους να προσληφθεί το απαιτούμενο προσωπικό για να μπορέσουν να συγκροτηθούν νέες μονάδες. Γιατί το σημαντικότερο δεν είναι μόνο τα νούμερα των κρουσμάτων, είναι και το πώς, κατά πόσον μάλλον, το σύστημα υγείας μπορεί να διαχειριστεί τέτοιο επίπεδο κρουσμάτων. Γιατί δυστυχώς το πρόβλημα που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα ακριβώς είναι η διαχείριση των ανθρώπων που θα πρέπει να διασωληνωθούν και να ενταχθούν στις μονάδες ιατρικής θεραπείας. Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Στορδουλάκη, και λυπάμαι, δεν έχω καθόλου χρόνο. Αντιλαμβάνομαι τόσο και από το άρθρο σας το Σάββατο στα Νέα, όσο και από τον τρόπο που τοποθετούνται στελέχη του κινήματος, αλλά και η ίδια η πρόεδρος, η κυρία Γεννηματά, το κόμμα επιχειρεί το δικό σας να αναδειχθεί ως μια προοδευτική υπεύθυνη αντιπολίτευση. Μια υπεύθυνη αντιπολίτευση μπορεί να συνεργαστεί με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης όταν οι προτάσεις είναι κοινές, υπάρχουν περιθώρια σύγκλησης? Και ένα δεύτερο ερώτημα και μια δεύτερη συμπληρωματική ερώτηση. Υπήρχε ένα άρθρο το Σάββατο στην ίδια εφημερίδα στα Νέα του κύριου Σιμίτη, του πρώην Πρωθυπουργού, που αναρωτιόταν ποια αντιπολίτευση, δηλαδή έκανε κριτική για μια έλλειψη σχεδίου από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν εξαίρεσε δηλαδή το κίνημα αλλαγής. Τι απαντάτε και στα δύο? Λοιπόν, απαντάω καταρχάς στο πρώτο, ότι μια υπεύθυνη αντιπολίτευση φυσικά και μπορεί να συνεργαστεί και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εφόσον έχουν αντίστοιχο πλαίσιο προτάσεων. Φυσικά μπορεί να συνεργαστεί και με την κυβέρνηση, γιατί αυτό που θέλουμε όλοι μας είναι το καλό των πολιτών και των ανθρώπων που εκπροσωπούμε. Άρα λοιπόν, ειδικά σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες, πρέπει όλοι μας να συνεργαστούμε, ειδικά στα μεγάλα θέματα, όπως είναι η πανδημία, όπως είναι τα εθνικά, όπως είναι διάφορα, αλλά που εμείς έχουμε πάρει πρωτοβουλία στην κατεύθυνση αυτή, να συνεννοηθούμε, γιατί το αποτέλεσμα μας αφορά όλους. Δεν είναι κομματικό ή μικροκομματικό. Νούμερο 2. Θεωρώ ανεύθυνη τη μη αντιπολίτευση. Ξέρετε, ο ελληνικός λαός μας κατέταξε στις εκλογές και μας έδωσε εντολές. Η εντολή που έδωσε σε εμάς είναι να μπορέσουμε να τους εκπροσωπήσουμε μια σοβαρή υπεύθυνη αντιπολίτευση με προτάσεις. Αυτό λοιπόν κάναμε. Το Μάρτιο, με ένα δικό μας πλαίσιο για το πώς μπορεί να οργανωθεί το σύστημα υγείας. Το Μάιο, με το ενδιάμεσο πρόγραμμα για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε την οικονομία και την κοινωνία. Το Σεπτέμβριο, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναγέννηση του ΕΣΥ. Αμέσως μετά, το δικό μας πλαίσιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Όλα αυτά θα τα λέω με τίτλους τώρα, γιατί δεν προλαβαίνουμε και το αντιλαμβάνομαι. Αλλά αποτελούν ένα πλαίσιο ολοκληρωμένων προτάσεων, τεκμηριωμένων, ρεαλιστικών και απόλυτα κοστολογημένων. Γιατί εμείς φεύγουμε από το πώς μπορούμε συνθηματολογικά να πούμε μόνο ότι όλα λάθος τα κάνουν οι άλλοι, αλλά
όπου θεωρούμε. Άρα ήταν άδικη η κριτική του κυρίου Σμίτη. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ άδικη. Δεν θέλω να ασκήσω κριτική επί αυτής. Προφανώς ένας πρώην πρωθυπουργός μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά φαντάζομαι ότι για να έχει αυτή την άποψη, πιθανώς να μην έχει παρακολουθήσει όλο το εύρος των προτάσεων μας μέχρι τον Απρίλιο, μόνο μέσα στην καραντίνα. Δηλαδή, σε ένα μήνα είχαμε καταθέσει 150 παρεμβάσεις και μέσα στη Βουλή, αλλά και προτάσεις κομματικές δικές μας για το πώς μπορεί να στηριχθεί και η οικονομία και η κοινωνία και το σύστημα υγείας και όλες οι προεκτάσεις της πανδημίας. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι αδικεί το κίνημα αλλαγής, ακριβώς γιατί η προσπάθειά μας, και κλείνω με αυτό, είναι όπου διαφωνούμε να έχουμε το δικό μας πλαίσιο αντιπροτάσεων, γιατί μόνο έτσι θεωρούμε ότι γίνεται γόνιμη, χρήσιμη αντιπολίτευση και αυτό θέλουμε να είναι και ο ρόλος μας. Κύριε Χρυστοδουλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Μανώλης Χρυστοδουλάκης, γραμματέας του κινήματος αλλαγής.